Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Απόγευμα Δευτέρας, 26 Ιουλίου 2021. Μία ακόμα εβδομάδα, τελευταία επί του πιεστηρίου για αυτή την τηλεοπτική σεζόν. Ε. Μέρα που περνάει δεν ξαναπερνάει. Και μέρα που έρθει ο Σεπτέμβρης, βέβαια. Ναι. Και θα μας βρίσκεται πάλι εδώ. Λοιπόν, για πες τώρα, τι φέρνει για αυτή η εβδομάδα πάλι. Έγινε, πήρε και μανία. Θεμιστοκλέο, Θεοδωρίδη. Θεοδωρίδου, κυρία η επικεφαλή, Μαρία Θεοδωρίδου, επικεφαλή τη Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Μάριο Θεμιστοκλέο, που ήταν συνενημέρωση Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγεία. Τσαρλατάνοι οι αντιεμβολιαστέ και όσοι λένε αυτά που λένε. Έχουμε δώσει αρκετό χώρο σε κάποιου να λένε εναντίον του εμβολίου. Και μακάρι να μην καταλάβουν τι κακό έχουν κάνει όσοι κάνουν πορείες, συγκεντρώνονται, μην βρεθούν σε νοσοκομεία, μην αρρωστήσουν, δηλαδή υπονοούν, και το λένε ξεκάθαρο τι υπονοούν, μην έχουν κολλήσει από τις πορείες οι ίδιοι αντιεμβολιαστές. Και τσαρλατάνιο ο χαρακτηρισμός. Εντάξει, αυτό, Γιώργο, να πούνε ό,τι θέλουν. Υπάρχει ένα θέμα. Μπορούν να πείσουν τον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί. Αυτό είναι το μεγάλο κομβικό. Απ' την άλλη όμως βλέπω πρώτη φορά που σηκώνουν τους τόνους τόσο πολύ εναντίον όλων αυτών που τουλάχιστον διοργανώνουν τέτοιου είδους πορείες. Άλλο αν κάποιος λέει εγώ δεν το κάνω γιατί είμαι γιατρός. Θέλω λίγο ακόμα να το αποφασίσω. Δεν λέμε για αυτές τις περιπτώσεις. Λέμε αυτούς που έχουν φτάσει στο άλλο άκρο και συμμετέχουν σε τέτοιες πορείες, σε τέτοιες εκδηλώσεις, σε τέτοιες ενέργειες. Εδώ έχουμε ορισμένα πράγματα που καλό θα είναι. Να πάψει. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό μέχρι τέλους. Καλό θα πάψει το εμβόλιο να πάψει να είναι μέρος της αντιπαράθεσης και μέρος του κουνήματος του δακτύλου. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με ορισμένους οι οποίοι θέλουν να κάνουν πολιτική καριέρα πάνω στον αντιεμβολιασμό. Και αυτοί είναι, και είναι από το χώρο της ακροδεξιάς. Εγώ το λέω ευθέως, είναι από το χώρο της ακροδεξιάς. Είναι χρυσαυγίτες, πρώην είναι ο Λαγός, είναι ο Κασιδιάρης, αυτοί είναι στο κίνημα. Φαίνεται από τις αφίσεις και τη γίνεται. Είναι συγκεκριμένος γιατρός που έχει φτιάξει πολιτική κίνηση για να κατέβει στις εκλογές. Εκμεταλλεύονται τον κόσμο. Αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι με τον ήλιο τα βγάζω, με τον ήλιο τα βάζω και το πράγμα δεν προχωράει. Και με ιδιωτική κλινική δικιά του. Και με ιδιωτική κλινική. Είναι και άλλοι. Σε αυτό είναι παίκτης, πρώην παίκτης από reality. Καλό είναι, ας μην κάνουμε αυτή την συζήτηση. Ο οποίος είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, έτσι, του Γιώργου Τράγκα. Ναι. Και εκπρόσωπος τύπου. Θα γίνει μια μάχη εκεί, ποιος θα εκφράσει τι, ποιος θα μπει στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρο όμως, ότι εδώ πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι κάποιοι ωφελούνται από αυτόν τον αρνητισμό. Σαφώς οφείλουμε. Να το καταλάβει ο κόσμος, το συνειδητοποιήσει. Να το καταλάβει ο κόσμος, να βοηθήσουμε, να το καταλάβει ο κόσμος, να βοηθήσουμε. Και απλώς διακόψα λίγο ένα εκτός, το επισημαίνω για να θυμηθείς τι θα σας πει γι' αυτό. Λοιπόν. Και πολλά άλλα, Γιώργο, σε αυτή την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα επιμένει και είναι πρόβλημα πρωτίστως της υπόλοιπης κοινωνίας που πρέπει με τα θεσμικά όργανα της πολιτείας να επιταχύνει τους εμβολιασμούς. Μπαίνουμε σε έναν Αύγουστο που είναι δύσκολος μήνας. Mm-hmm. Άκουσα τον κύριο Μαγιορκίνη σήμερα, όχι τυχαίως. Είπε στο τέλος του έτους η ανοσία. Πάμε μακριά. Βγήκε η κυρία Παγώνη και είπε: δηλαδή δεν είναι και τόσο ενεργός ο κύριος Μαγιορκίνης. Μάχημος εννοείς. Ναι, μάχημος. Δεν ξέρω αν είναι μάχημος. Εννοείς ότι είναι μάχημος. Ότι είναι καθηγητής. Ναι. Αλλά και όσοι ήταν μάχημοι και μας λέγανε ότι έχουμε πιάσει το 70% τον Ιούνιο και τώρα αναγκάζονται να πούν 50%, ούτε ας κάνουν και μια αυτοκριτική. Και αυτό συμβαίνει παντού. Συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο. Εχθές ήταν η χειρότερη μέρα του εμβολιασμού. Θύμησε και ήταν η πρώτη εβδομάδα που ξεκινούσε. Ούτε 2.000 άτομα χθες. Καλά, Κυριακή. Το Σάββατο είχε 75-80.000, αλλά χθες μου έκανε εντύπωση. Είχαμε συνηθίσει τις τρεις τελευταίες Κυριακές να έχει 5.000. Τώρα έχει 2.000 ούτε. Σου θυμίζω ότι ο στόχος ήταν μετά από τα 100.000 που είχαμε τον Ιούνιο να πάμε αρχικά στα 120 και εν συνεχεία στις 150.000. Αυτά είναι δύο εμβολιασμού. Αλλά αυτά είναι δύο μηνών τώρα. Έφυγαν αυτοί οι στόχοι. Αυτή η ρυθμή που είχε. Και τελειώσανε. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Υπάρχουν ορισμένα θέματα. Το πρώτο είναι, κατά τη γνώμη μου, και είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, τώρα ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο και το άλλο Σαββατοκύριακο, ο εσωτερικός τουρισμός. Mm. Τώρα φεύγει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων για νησιά. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι απολύτως σαφές όμως ότι θα τροφοδοτήσει το κύμα των κρουσμάτων.
Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι επειδή δεν καταφέρνουμε να πετύχουμε τον εμβολιασμό των μεγάλων, είναι σαν να το αφήνουμε εκτός στόχων και θέτουμε θέμα για μικρά παιδιά και παιδιά 12-15 θα ανοίξει τώρα η πλατφόρμα. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. 12-15 εκεί θέλει συνένεση των γονιών. Όπως και στο 15-17 κανονικά. Είναι οι μαθητές, είναι η έκτη δημοτικού και πάνω. Και ουσιαστικά έχει έτσι έχουμε και το λυκείο και το δημοτικό. Γιώργο, σε αυτή την ηλικία δεν έχουμε ακόμα επαρκή στοιχεία. Δεν έχουν επιστήμονες και σου λένε δεν έχουμε ακόμα επαρκή στοιχεία. Ας γίνει μια προσπάθεια και ας μην αφήνετε καιρό τώρα. Θα το λέμε, θα το ξαναλέμε και θα το δείτε στην πορεία ότι έτσι θα είναι. Η άνω των 50 και κυρίως η άνω των 55 και 60. Μην μείνει εκεί άνθρωπος ανεμβολίαστος. Είναι κακό, είναι λάθος. Και αυτό βεβαίως μαζί με σειρά άλλα πράγματα που είναι η γυνηλάτιση, που είναι οι μάσκες, που είναι τα μέτρα προστασίας. Πρέπει να προσέχουμε. Μπαίνουμε σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη λόγω του τουρισμού, επειδή μετακινείται ο πληθυσμός, θα φύγει, θα πάμε από εδώ αλλού. Χρειάζεται να τηρούμε εμείς, χρειάζεται να τηρούν οι αρμόδιοι όλα τα μέτρα προστασίας. Δεν το κουβεντιάζουμε, δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση. Πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς σε αυτά. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά, 2.070 κρούσματα, αυξημένα για Κυριακή προς Δευτέρα, έτσι, γιατί αύριο θα δούμε το μεγάλο τον μπαμ. Γιατί αύριο θα έχουμε τα πολλά τεστ. Ναι, από σήμερα ως αύριο δηλαδή. Οπότε θα δούμε το μεγάλο μπαμ. Και αν είναι 2.070 τώρα, που την περασμένη εβδομάδα ήταν γύρω στα 1.300 κάτι, αναλογικά μην ακουμπήσει κοντά στα 4.000, έτσι. Λες. Δεν λέω κάτι. Ναι, ναι. Αλλά... Για να το λες πάντως. Όχι, λέω ρε παιδί μου, άμα βλέπω 2.70 με μαθηματικά και την εβδομάδα ήταν 1.300. Κυριακή, εγώ έλεγα την Παρασκευή, λέω κάτι θέλει να μας πει τούτο τον μπόι που λέγει ο Βουτσάσα σε μια ταινία. Θυμάστε εκεί που λέγε φέρτα πάρτα λοιπόν. Κάτι θέλει να μας πει εκεί τούτο τον μπόι. Είχε στην Real News, το θέμα με τον εμβολιασμό των ανθρώπων στην εστίαση, ναι, του προσωπικού στην εστίαση, Γιώργο. Και μάλιστα με ένα εύσχυμο τρόπο, όχι υποχρεωτικό, υποχρεωτικό των σωϊκών έμεσα θα υποχρεώσουν. Δηλαδή είναι πάνω στο τραπέζι και το συζητούν. Ένα σχέδιο το οποίο έχει συζητηθεί εδώ και 15-20 μέρες. Θα μας τα πούνε και σε λίγο οι άνθρωποι της αγοράς. Ξέρεις, εγώ και εγώ δεν το ήξερα. Για να πάει κάποιος να εργαστεί. Σερβιτόρος, μάγειρας, γκαρσόνι, μπαμπάρ, οτιδήποτε. Στην παραλία, στα beach bar, σε μια πισίνα αναψυκτήριο. Σε συνεδρία ουζερί, πιτσαρίες, καφενεία, καφέ, καφετέρες. Είναι μεγάλη γκάμα. Δεν ήξερα ότι ήταν και τα ζαχαροπλαστεία μέσα σε αυτό που πρόσεξε. Έχουν τραπεζάκια. Αλλά παλαιά δηλαδή, κάποια ζαχαροπλαστεία που έχουν τραπεζάκια. Έγκυται σε αυτούς τους κανόνες της εστίασης του υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ευρύτερα. Πας εκεί, μπορείς να φας το γλυκό σου, να πεις έναν καφέ και λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Είναι κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λόγω χάρη της γενικής εστίαση. Λέει, πρέπει να κάνεις μια εξέταση θώρακος για να φανεί αν έχεις φυματίωση, μακάρι να έχει κάποιος, και απ' την άλλη μια ειδική εξέταση αν κάποιος μπορεί να μεταφέρει κάποιες αρρώστιες, όπως για παράδειγμα την υπατήτηδα Β, έτσι. Άρα σου λέει... Αρκετά διαδεδομένη. Ακριβώς. Και χωρίς... Άρα σου λέει, αφού μιλάμε για φυματίωση και υπατήτηδα Β, που είναι κάτι πιο σκληρό από τον κορονοϊό, δεν θα έχουμε εμβόλιο για τον κορονοϊό. Άρα μπορεί να είναι ως προϋπόθεση βασική. Αυτό όμως δεν το κουβεντιάζουμε για το καλοκαίρι. Όχι, για το Σεπτέμβριο. Τώρα δεν το προλαβαίνουμε. Το χάσαμε ούτως ή άλλως. Δεν το προλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί αύριο κάποιος να πάει να εμβολιαστεί για να πιάσει δουλειά, αν υπήρχε αυτή η υποχρέωση, θέλει τουλάχιστον 1,5 μήνα. Να πω δύο θέματα που είναι της ημέρας με πολύ ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι, μας έρχεται από την Κύπρο. Ο Ερντογάν έκανε πράξη όσα είπε, άνοιξε σήμερα τα Βαρόσια. 500 σπίτια, 500 πόσο είναι εκεί. Και αύριο θα έχουμε και μεγάλο θέμα γι' αυτό, έτσι, ναι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία κυρίως αυτό που είπε ο ηγέτης του ψευδοκράτους, ο Ερσίν Τατάρ, ότι τι θα συμβεί, ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν. Δεν θα επιστραφούν ακόμα και αν υπάρχει συμφωνία. Έβγαλε δηλαδή εκτός της συμφωνίας, λέει, εμείς δεν κάνουμε συμφωνία που θα επιστραφούν πίσω τα Βαρόσια. Αυτό σημαίνει εκ των πραγμάτων, όπως το λέει, ότι δεν θα υπάρχει λύση του Κυπριακού. Ότι οδεύουμε σε δύο κράτη, αν αυτό συμβεί. Και υπάρχει λοιπόν εδώ τώρα ένα μεγάλο ερώτημα. Εγώ θεωρώ, το είπα από την πρώτη στιγμή, ότι χρειάζεται το λιγότερο να παγώσει εδώ και τώρα. Με αίτημα της Λευκωσίας πρωτίστως και δευτερευόντως της Αθήνας, μαζί θα έλεγα και των δύο, το θέμα της Τελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Θα το κάνω. Πρέπει να παγώσει τώρα. Αφού η Μέρκελ, αλλά είναι εξαφίξη. Συγγνώμη, υπάρχει και απόφαση στο Συμβούλιο Κορυφής ότι αυτό θα προχωρήσει με την έννοια της αναστρεψιμότητας. Το λέμε καιρό τώρα, γιατί ακριβώς γνωρίζαμε τι θα συμβεί. Περίπου ήταν σαν σκηνή από ταινίες προσεχώς. Υπάρχει λοιπόν σε αυτό ένα θέμα.
το οποίο είναι βασικό, ζητάς να εφαρμοστεί η αναστρεψιμότητα. Αυτό που αποφασίσαν ομόφωνα στο Συμβούλιο Κορυφής όλοι οι ηγέτες και η Μέρκελ. Και η Μέρκελ και οι υπόλοιποι. Πρέπει λοιπόν αυτό να εφαρμοστεί, να πει στην Τουρκία, και πρέπει να γίνει έτοιμο όμως εδώ και τώρα. Θα είναι αύριο εδώ ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κ. Αναστασιάδης, θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό εκτός της Τριμερής. Θα γίνουν και διαπραγματεύσεις και, συγγνώμη, και δηλώσεις αμέσως μετά στα μέσα ενημέρωση. Θα έχουμε μια εικόνα. Με την Ιορδανία. Με την Ιορδανία. Ελλάδα, Κύπρο, Ιορδανία. Σε επίπεδο κορυφής. Θα είναι και το δεύτερο θέμα. Είναι το θέμα του κατώτατου μισθού. Θα έχουμε να λέμε πολύ το επόμενο διάστημα γι' αυτό. Γιατί εγώ μεταξύ αυτών που θεωρούν ότι τα 50 λεπτά την ημέρα δεν είναι αύξηση. Καλύτερα αυτά να μην γίνονται παρά να γίνονται. Λοιπόν, πάμε. Για το 2% λες τώρα. Για το 2% λες. Το 2% είναι 13 ευρώ το μήνα στον κατώτατο μισθό, μεικτά. Είναι δηλαδή... 8 καθαρά. Ναι, είναι λίγο από 0,5 λίγο πιο κάτω στον κατώτατο μισθό η αύξηση. Και είναι αυτό που εγώ καμιά φορά λέω, αν έχουμε ανάπτυξη 4%, θυμάσαι την προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, τι έλεγε. Για να σε προλάβω, πόσο ανάπτυξη κάθε μονάδα... Ναι, πόσο ανάπτυξη έχεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το λιγότερο 3,5. Ναι. Άρα για κάθε μονάδα... 7. Δύο μονάδες αύξηση του κατώτατου μισθού, 7. 2 επί 3,5, 7. 7. Ναι, τώρα σου δίνει 2, λες. Σου δίνει 2. Αυτό, γιατί και εγώ γι' αυτό ρωτάω, να δω πόσο αυτή η ανάπτυξη. Μπορεί βέβαια να πει, ναι. Μπορεί να πει η κυβέρνηση τώρα ότι ξέρεις κάτι, ναι, αλλά πέρυσι είχαμε μείωση του ΑΕΠ, άρα δεν πιάνεται. Δεν θέλω να πω απλώς ότι ο κατώτατος μισθός. Άρα είναι, λες, πρόσθεση φέτος, μείωση πέρσι, βγαίνει αυτό. Ουσιαστικά μπορεί να βγαίνει το ίδιο, θα σου πούνε. Ναι, θα σου πούνε ένα τέτοιο. Δηλαδή αυτά είναι αλχημίες κατά τον γνώμη μου. Να πούμε ότι μια και λέω για κατώτατο μισθό, θα έχουμε εδώ και τον Κώστα Τσουκαλά για να δούμε τι γίνεται με τα αεροδρομικά. Θα πληρωθούν οι άνθρωποι τώρα 27-28 για του λέμε για τη μία κατηγορία, ειδικά πια που τα περιμένανε. Από το Μάιο πάνε για το Σεπτέμβριο. Σήμερα είναι τη Αγία Παρασκευή. Χρόνια πολλά σε όλου. Βέβαια. Γιορτάζουν Παρασκευάδες, Παρασκευές και αύριο οι Παντελίδες. Και προστάτηδα των οπτικών, ε. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης θα έχουμε και τον κύριο Βελισσαράκο, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή για τις φορολογικές δηλώσεις. 30 του μήνα, 31 έλεγε για την εφορία, όποιος πληρώσει το φόρο να έχει εκτόσει 3%. Πάει προς τα πίσω, δηλαδή αυτό το μπόνους πάει προς τα πίσω. Είναι είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής, τώρα πριν μπούμε στο στούντιο, οπότε έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτό αποκωδικοποιεί μια σειρά από ζητήματα και από πράγματα. Λοιπόν,